Με αυτό το μήνυμα, η Δήμαρχος της Γαλλίας απευθύνεται ξανά προς τους πολίτες στην πορεία προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Εμείς από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε το Δήμο Ιχαλίας, μιλήσαμε με έργα και όχι με λόγια. Για το Δήμο Ιχαλίας, η πορεία σε αυτή την αυτοδιοικητική περίοδο δεν ήταν καθόλου εύκολη. Η κυρία Γεωργακοπούλου στέκεται ιδιαίτερα στην εικόνα που παρέλαβε και που έπρεπε να ανατραπεί, αλλά και στις φυσικές καταστροφές που ήρθαν να προστεθούν και να υπάρξει σε αυτές κατάλληλη διαχείριση και αντιμετώπιση. Θα σας πω μόνο ότι τα προβλήματα της καθημερινότητας που κληθήκαμε να διαχειριστούμε από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας ήταν πάρα πολλά. Θυμηθείτε, τα απορρίμματα στους δρόμους, νέες χωματερές, κατεστραμμένη αγροτική οδοπία, τα μηχανήματα του Δήμου που λειτουργούσε μόνο ένα, η πανδημία του κορονοϊού και οι φυσικές καταστροφές που έπληξαν την περιοχή μας, πλημμύρες και πυρκαγιές. Παρά τις δυσκολίες αυτές, ανταποκριθήκαμε και στα προβλήματα που υπήρχαν, αλλά και στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Για έναν Δήμο ημιωρινό, με πάρα πολλά χωριά, με πάρα πολλές εκτάσεις, η πρόσβαση ήταν το κύριο ζητούμενο. Μέλημά μας ήταν να έχουν οι πολίτες μας πρόσβαση παντού. Είδαμε τις ανάγκες των περιοχών που χτυπήθηκαν από τις φυσικές καταστροφές. Είδατε κι εσείς πλέον στο Δεσίλα, για παράδειγμα, υπάρχουν τουλάχιστον 2 χιλιόμετρα νέοι δρόμοι, οι οποίοι εξυπηρετούν την πρόσβαση των δημοτών στην καθημερινότητά τους και όχι μόνο. Για παράδειγμα, μέσα από αυτή την παρέμβαση εξασφαλίστηκε και η προσβασιμότητα στον αρχαιολογικό χώρο του Ελληνικού. Ενώ το κρίσιμο θέμα μετά τις φυσικές καταστροφές ήταν η προστασία των περιοχών. Έτσι, σε πρώτη προτεραιότητα μπήκε η αντιπλημμυρική του θωράκιση. Σε χωριά όπως το Καρνάσι, ο οικισμός Μοναστηράκι, η Κάτω Μέλπια και σε πολλά άλλα και σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Και δεν σταματήσαμε εκεί, αλλά προχωρήσαμε σε σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα. Οι βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο ήταν μία από τις βασικές κατευθύνσεις, όπως σημείωσε η κυρία Γεωργακοπούλου. Έτσι, υπήρξε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και με την περιφέρεια. Μέσω αυτής της συνεργασίας έχουν γίνει και πολλές παρεμβάσεις στην 7η Επαρχιακή Οδό, στο τμήμα Αγριλόβουνο Παζαράκι, Κάτω Μέλπια, Σκάλα Μελιγαλά, Μελιγαλά Διαβολίτσι. Όπως σημείωσε η κυρία Γεωργακοπούλου, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας της ζωής των κατοίκων στα χωριά. Έτσι, οι υποδομές προσθέθηκαν και με νέες πλατείες. Νέες πλατείες που ο κόσμος τις χαίρεται και το βλέπουμε καθημερινά. Δείτε την εικόνα στη Μερόπη, στη Σκάλα, στο Διαβολίτσι και στο Πέτερο του Μελιγαλά. Ένα έργο που αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται. Όλα αυτά τα έργα ανάπλασης στα χέρια των πολίτες και τα παιδιά μας βελτιώνουν και αναβαθμίζουν την καθημερινότητά μας. Ψηλά στις προτεραιότητες και τον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής Γαλλίας ήταν και η αναβάθμιση και βελτίωση των σχολικών υποδομών. Φτιάξαμε τα σχολεία μας, τα αλλάξαμε, τα κάναμε καλύτερα. Διαμορφώνουμε τους προάβλιους χώρους και παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται. Τι να πει κανείς για το έργο στο Γυμνάσιο Λυκείου Μελιγαλά, ένα έργο που πολεμήθηκε όσο κανένα άλλο, μέχρι που υπόθηκε ότι είναι σχολείο της Καμπούλ. Εδώ κυριάρχησε το έργο που έχει να κάνει με το Γυμνάσιο και Λύκειο Μελιγαλά. Σήμερα οι εικόνες που τραβήξατε μιλούν από μόνες τους. 4 νέες αίθουσες, νέοι χώροι κοινής και πάνω απ' όλα ενεργειακή αναβάθμιση. Είναι ένα νέο σχολείο που προσφέρει νέες δυνατότητες στα παιδιά του Δήμου μας. Και δεν είναι μόνο αυτό. Παρεμβάσεις βελτιώσεις έχουν γίνει και σε άλλα σχολεία του Δήμου. Όπως συγκεκριμένα έχουν γίνει παρεμβάσεις στα σχολεία, στα προάβλια των σχολείων Δωρίου και Μερόπης και αυτή τη στιγμή εκτελούνται παρεμβάσεις στα προάβλια των σχολείων Δημοτικό Διαβολιτσίου και Δημοτικό Μελιγαλά. Η Δήμαρχος της Γαλλίας στάθηκε ιδιαίτερα και στις παρεμβάσεις οι οποίες εξελίσσονται στις αθλητικές υποδομές. Βάλαμε μπροστά διεκδικώντας ξανά τις χαμένες χρηματοδοτήσεις του παρελθόντος. Και αυτή τη στιγμή υλοποιούμε μεγάλες παρεμβάσεις, ουσιαστικές, στις κερκίδες του γηπέδου του Μελιγαλά και ταρτάν στο Δόριο. Η εικόνα στους αθλητικούς χώρους αλλάζει και αυτό το βλέπει κανείς παντού γύρω μας. Νέο χορτάρι στο γήπεδο, στο Μελιγαλά και στο Διαβολίτσι. Και στα ποδητήρια στον ίδιο χώρο στο Διαβολίτσιο γήπεδο. Η κυρία Γεωργακοπούλου μαζί με το συνδυασμό της κατέρχονται σε αυτή την αυτοδιοικητική αναμέτρηση και ζητούν την ανανέωση εμπιστοσύνης από τους πολίτες του Δήμου Ιχαλίας. Ζητάμε από τους πολίτες την ανανέωση της εμπιστοσύνης στο συνδυασμό μας και στο πρόσωπό μου. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που ήταν μαζί μας και θεωρώ ότι θα είναι και τώρα μαζί μας και θα κάνουμε την επόμενη πενταετία διαφορετική. Θα δουλέψουμε πάρα πολύ, έχουμε ένα ψηφοδέλτιο με νέα άτομα, με όρεξη για δουλειά, καινούρια πρόσωπα, με καινούργιες ιδέες και θεωρώ ότι έχουμε ένα ψηφοδέλτιο ανανεωμένο, οι οποίοι οι νέοι και οι παλιοί θα κάνουν τη διαφορά για το Δήμο Ιχαλίας.